γόνος Άγιος, βρόντις υπαρχών, κατευρόντισσας, τι τη κούμενη την του σωτήρος, Ιακώβε και νόση και το ποτήριον του του Μαρτυρικό μαρτυρικός εναθλίσσας Απόστολε όθεν πάντοτε εξαιτήτης σε θεσμάτων, ηλασμών και μεγαέλεος. Απριλίου Ιακώβου του Αποστόλου του αδελφού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Μαξίμου Μάρτυρος, Δονάτου Επισκόπου Ευρείας, κλίμεντος οσίου του ημνογράφου, αργυρής νεομάρτυρος, Ιγνατίου οσίου του Μπριατζανίνοφ, αρχιεπισκόπου Καυκάσου και Μαύρης Θάλασσας. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος, ο αδελφός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ήταν γιος του Ζεβεδαίου και αδελφός του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Χριστός τον βρήκε κοντά στην λίμνη της Τιβεριάδος, στο πλοίο του πατέρα του να επιδιορθώνει τα δίχτυα. Εκεί τον κάλεσε μαζί με τον αδελφό του τον Ιωάννη, αφού προηγουμένως είχε καλέσει και τα άλλα δύο αδέλφια, Ανδρέα και Πέτρο. Ο Ιάκωβος είχε ιδιαίτερη εκτίμηση από τον Κύριο, που σε πολλές περιπτώσεις τον έπαιρνε κοντά του. Μάλιστα η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωάννου, βλέποντας αυτήν την εύνοια που έδειγνε ο Κύριος στους γιους της, και επειδή είχαν και συγγένεια με τον Κύριο, η μητέρα των Ιών Ζεβεδαίου ήταν πρώτη ξαδέλφη με την υπεραγία Θεοτόκο. Και έτσι λοιπόν ζήτησε να καθίσουν τα παιδιά της δεξιά και αριστερά από τον θρόνο του την ημέρα της δόξης του. Ο Κύριος μεταξύ άλλων απάντησε ότι θα έρθει καιρός που θα πιούν το ποτήρι που θα πιει αυτός, εννοώντας φυσικά το μαρτύριό του και τη είπε ότι δεν ξέρετε τι ζητάτε. Το ποιος θα καθίσει δεξιά μου ή αριστερά μου, το ορίζει ο πατήρ μου ο ουράνιος. Και η προφητεία για τον Ιάκωβο εκπληρώθηκε μετά από 49 έτη. Τότε ο Ιάκωβος ήταν στα Ιεροσόλυμα και κήρυτε στην εκεί εκκλησία. Ο Ηρώδης ο Αγρίπας για να ικανοποιήσει το μίσος των Ιουδαίων και των Φαρισαίων, συνέλαβε μαζί με άλλους χριστιανούς τον Ιάκωβο για τον θανάτο σε με μαχαίρι. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης από τον Κύριο Ιησού Χριστό ονομάστηκαν βοανεργές, δηλαδή οι της βροντής, για την δύναμη του κηρύγματός τους. Ο Απόστολος Ιάκωβος είναι ο δεύτερος μάρτυρας του Χριστού μετά από τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Ο Κύριος, τον Ιάκωβο και τον αδελφό του τον Ιωάννη, όπως επίσης και τον Απόστολο Πέτρο, του είχε πάντοτε κοντά του. Στο όρο κατά την μεταμόρφωση, στον κήπο της Γευσιμανή και άλλοτε. Και τους απεκάλυπτε τα υψηλά δόγματα. Ο Άγιος Δονάτος ήταν επίσκοπος στην Ήπειρο το 385 μετά Χριστόν. Έκανε θαύματα ευλόγησε πηγή νερού, έφερε βροχές και ο Μέγας Θεοδόσιος, ο αυτοκράτορ του Βυζαντίου, του ζήτησε να θεραπεύσει την δαιμονόσα κόρη του. Πράγματι την θεράπευσε χωρίς να δεχθεί καμία αμοιβή, παρά μόνο ένα χώρο για να χτιστεί εκκλησία. Εκοιμήθη σε βαθύ γύρας. Ο Όσιος Κλήμης ο Υμνογράφος ήταν στουδίτης μοναχός και μαθητής του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου, που τον αντικατέστησε μετά από την κοίμησή του στην ηγουμενία της Μονής. Υπήρξε ένθερμος υπερασπιστής της προσκύνησης των Αγίων Εικόνων και κοιμήθη από κακουχίες στην εξορία ως ομολογητής της πίστεώς μας. Φυσικά είναι γνωστό ότι υπήρξε βυζαντινός υμνογράφος του 9ου αιώνος, ποιητής των κανόνων που ψάλλονται στην ακολουθία του όρθρου. Ο Άγιος Μάξιμος μαρτύρησε αφού του διαπέρασαν την κοιλιά με ξύφος. Τη ευθύ ημέρα ανακομιδή των Ιερών Λιψάνων της Αγίας Νεομάρτυρος Αργυρής. Η κυρίως μνήμη της Αγίας Αργυρής εορτάζεται την 5η Απριλίου και εδώ γιορτάζουμε την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων της που έγινε στις 30 Απριλίου του 1725 στον Ναό της Αγίας Παρασκευής στην Κωνσταντινούπολη. Θεία πίστεως αντεχομένη πολυχρόνιον αργυρί αξιάδαστε και των Χριστών της συσπώνης δοξάσασα εμεγαλύνθης εν θέης χαρίσμασιν όθεν πρεσβεύε Δοθήνε τη αγερέρουση πτεσμάτων ήλασμών και